κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Ακούτε το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Συναγερμός για το απόψινο Eurogroup αλλά και την αυριανή επίσκεψη Μέρκελ. Αστυνομικό τείχος γύρω από τη Γερμανίδα Καγκελάριο. Απόρθητο φρούριο το κέντρο της Αθήνας. Με συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις την υποδέχονται τα εργατικά συνδικάτα. Αισιόδοξος ο Γιάννης Τουρνάρας για την έκβαση του Eurogroup. Θετικές δηλώσεις από Λαγκάρτ και Ολιρέν. Στα τέλη Νοεμβρίου η επόμενη δόση, λέει το γερμανικό πρακτορείο. Απολογητός Μπόκος, ελεύθερη πρώην σύζυγος του Άκη Τσοχατζόπουλου. Μία ακόμα θητεία στην Προεδρία της Βενεζουέλας εξασφάλισε ο Ούγκο Τσάβες. Εβδομάδα εξελίξεων αποφασιστικής σημασίας άρχισε σήμερα με φαλτήριο την απόψινη συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Καθοριστική κρίνεται από πληθώρα αναλυτών διεθνώς και η αυριανή επίσκεψη Μέρκελ στην Αθήνα, που θυμίζει απόρθητο φρούριο άλλων εποχών. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να διαμορφωθούν προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν την έξοδο από την αβεβαιότητα και τη χάραξη πορείας προς την ανάπτυξη. Με στόχο μια θετική δήλωση από το Eurogroup για την Ελλάδα, ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας πρόκειται να παρουσιάσει απόψε στο Λουξεμβούργο το πακέτο των μέτρων για το οποίο υπάρχουν πάντως ακόμη εκκρεμότητες ύψους περίπου ενός δις στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Ωστόσο, το κλίμα διαγράφεται θετικό, όπως διαφαίνεται από τις δηλώσεις του Όλι Ρεν αλλά και της επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρτ, η οποία επεσήμανε ότι οι συζητήσεις με την Αθήνα στο κεφάλαιο της δημοσιονομικής προσαρμογής είναι πολύ καλές και επικοδομητικές. Για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο και ο Επίτροπος Νομισματικών Υποθέσεων, ο οποίος τόνισε ότι οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει και μια συμφωνία είναι πιθανή τις επόμενες ημέρες. Την ίδια ώρα το γερμανικό πρακτορείο DPA, επικαλούμενο στοιχεία από την Τρόικα, μεταδίδει ότι η επόμενη δόση θα εκταμιευθεί στα τέλη Νοεμβρίου μετά από νέα συνεδρίαση του Eurogroup. Επισημαίνει μάλιστα ότι στόχος είναι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης με την Τρόικα έως τους 15 Οκτωβρίου, ώστε στη Σύνοδο Κορυφής στις 18 του μήνα να παρουσιαστεί η συμφωνία στους Ευρωπαίους Εταίρους. Τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να εξετάσουν το σενάριο μιας νέας αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους σε περίπτωση που αυτό αποδεχθεί μη βιώσιμο, υποστηρίζει σε συνέντευξή του σε Ολλανδική εφημερίδα ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Μένο Σνέλ. Από το σημερινό Eurogroup πάντως και από τις διεργασίες των επόμενων ημερών θα κριθεί αν η Σύνοδος Κορυφής της 18ης Οκτωβρίου θα είναι ο ενδιάμεσος ή ο τελικός σταθμός για την εκταμίευση της επόμενης δόσης. Ο Υπουργός Οικονομικών, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή αναφορικά με τα μέτρα που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να τηρήσει τις δεσμεύσεις της απέναντι στους εταίρους και να υλοποιήσει το πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παραμονή της χώρας μας στο ευρώ. Δεν περιμένουμε κάτι οριστικό, αλλά σίγουρα πρέπει να επιδιώξουμε και να περιμένουμε μια καθαρή δήλωση ότι η διαδικασία έχει ένα τέλος ορατό πολύ σύντομα, δήλωσε ο Ευάγγελος Βεντζέλος στην ΕΤ, αναφερόμενος στο σημερινό Eurogroup. Συναγερμός έχει σημάνει στην κυβέρνηση εν ώψη της αυριανής επίσκεψης της Γερμανίδας Καγκελαρίου Άγγελας Μέρκελ στην Αθήνα, όπου τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται είναι δρακόντια. Αντικρουόμενες είναι οι δηλώσεις των Γερμανών αξιωματούχων για την επίσκεψη, ενώ τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης στην πλειονότητά τους την χαρακτηρίζουν καθοριστική. Περισσότερες πληροφορίες στο θέμα που ακολουθεί. Συναγερμός έχει σημάνει στην κυβέρνηση εν ώψη της αυριανής επίσκεψης της Γερμανίδας Καγκελαρίου Άγγελας Μέρκελ στην Αθήνα. Η κυρία Μέρκελ αναμένεται γύρω στις 12 το μεσημέρι και μετά την άφηξή της θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια. Στις 2 θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντο Βέστερβέλε δήλωσε ότι η επίσκεψη της Άγγελας Μέρκελ είναι μια ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης. Στη γνωστή σκληρή γραμμή ήταν οι δηλώσεις του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών Wolfgang Schäuble, που τόνισε ότι η επίσκεψη της Καγκελαρίου δεν αποτελεί θετικό σημάδι για την εκταμίευση της επόμενης δόσης, επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι αυτό αποτελεί αντικείμενο της Τρόικας. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς κάλεσε τη Γερμανίδα Καγκελάριο να φανεί αλληλέγγυα προς τη χώρα μας. Μεγάλη έκταση δίνουν και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης στην επίσκεψη Μέρκελ, την οποία εμπολείς χαρακτηρίζουν καθοριστική. Η Αθήνα πάντως αύριο θα μετατραπεί σε απόρθητο φρούριο, καθώς τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται θα είναι δρακόντια και σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι παρόμοια με εκείνα που είχαν εφαρμοστεί κατά την επίσκεψη του πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Bill Clinton το 1999. Σχολιάζοντας την επικείμενη επίσκεψη της Γερμανίδας Καγκελαρίου στην Αθήνα, ο πρόεδρος του Πασόκ είπε πως η κυρία Μέρκελ είναι καλοδεχούμενη, προσθέτοντας πως θα θέλαμε να έχει έρθει πολύ νωρίτερα, ενώ ανέφερε ότι θα ήθελε να δώσει το παρόν στις αυριανές συνομιλίες. Η ΓΕΣΕΑ και η ΔΕΔΗ έχουν ανακοινώσει για αύριο πανατική στάση εργασίας από τις 12 έως το τέλος της βάρδιας και συγκέντρωση στο Σύνταγμα, ενώ το ΠΑΜΕ θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση στην Ομόνια.
Για την επίσκεψη Μέρκελ αντιδρούν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία καλούν το λαό να λάβει μέρος στα συλλαλητήρια. Γεσαία ΔΕΔΗ διοργανώνουν το απόγευμα στο Σύνταγμα πανεργατικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας, αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. Ανάλογες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις της χώρας. Μικροένταση σημειώθηκε νωρίτερα κατά τη διάρκεια της πορείας συνταξιούχων προς τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας. Κλειστοί θα παραμείνουν από τις 3 μετά το μεσημέρι σταθμοί του μετρό στο Σύνταγμα και τον Ευαγγελισμό. Οι σειρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Πρόκειται για προληπτικό μέτρο που ελήφθη με εντολή της αστυνομίας προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν επεισόδια για το απόψινό συλλαλητήριο. Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο πρώην Γενικός Γραμματέας Εξοπλισμών του Υπουργείου Άμυνας Γιάννης Μπόκος, τον οποίο αποδίδεται κεντρικός ρόλος στη διακίνηση και αξιοποίηση μαύρου πολιτικού χρήματος στην υπόθεση της Οχαντζόπουλου. Νωρίτερα, ελεύθερη χωρίς κανένα περιοριστικό όρο, αφέθηκε μετά την απολογία της στον ειδικό ανακριτή πρώην σύζυγος του Άκη Τσοχαντζόπουλου, Γκούντρουν Μολντενάουερ, η οποία κλήθηκε σε απολογία για εμπλοκή της στην υπόθεση των παράνομων αμοιβών του πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Σε εξέλιξη στο αυτόφορο η δίκη των 12 συλληφθέντων στα ναυπηγές Καραμαγκά για τα επεισόδια στο Υπουργείο Άμυνας. Ο εισαγγελέας έχει ασκήσει σε βάρος τους ποινική δίωξη σε βαθμό πλημελήματος. Για σήμερα οι εργαζόμενοι στο Σκαραμαγκά έχουν προκηρύξει 24 ώρια απεργία σε ένδειξη συμπαράστασης στους συναδέρφους τους. Στο συμβολικό χτίσιμο της εξωτερικής εισόδου του Δρομοκαΐτιου προχώρησαν το πρωί εργαζόμενοι του νοσοκομείου διαμαρτυρώμενοι για την υποβάθμιση και υποχρηματοδότηση, όπως υποστηρίζουν, του Ιδρύματος. Μικρή ένταση επικράτησε νωρίτερα στην είσοδο του νοσοκομείου μετά την επέμβαση της αστυνομίας που προχώρησε σε 4 προσαγωγές εργαζομένων, οι οποίοι έχουν οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου. Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι 18 συλληφθέντες για την κατάληψη του κτηρίου πληροφοριακών συστημάτων της ΔΕΗ, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ Νίκος Φωτόπουλος. Η κινητοποίηση στη Μεσογείο διαλύθηκε μετά από επέμβαση των ΜΑΤ αργά το βράδυ, ενώ σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη οικιακής ειρήνης. Εκρηκτική άνοδο σημείωσαν στο χρηματιστήριο οι μετοχές της Εθνικής και της Eurobank μετά την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για άρση αναστολής των διαπραγματεύσεων των μετοχών τους. Τα κέρδη που αποκομίζουν ξεπερνούν το 15%, ενώ το κέρδη του Γενικού Δίκτυ είναι κοντά στο 1%. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και οι εξελίξεις στο Κυπριακό, στο επίκεντρο συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής υπό την προεδρία του Υπουργού Εξωτερικών Δημήτρη Αβραμόπουλου. Την Τετάρτη αναμένεται στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, συναντήθηκε με το Προεδρείο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Λέει ψέματα ο κ. Βρούτσης όταν ισχυρίζεται ότι δεν θα μειωθεί περαιτέρω κατώτατος μισθός, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου η Αλέκα Παπαρίγα στον Περισσό. Υποστήριξε μάλιστα ότι το χρονοδιάγραμμα Βρούτσι καταργεί την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Εξωτερικές ειδήσεις. Να προλάβουν νέο γύρο αναταραχών γύρω από το πρόβλημα της Ισπανίας θα προσπαθήσουν οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης στη συνάντησή τους απόψε στο Λουξεμβούργο, στην οποία η Μαδρίτη προσέρχεται παρουσιάζοντας το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεών της, την πορεία των δημοσιονομικών της στόχων και την κατάσταση του τραπεζικού της τομέα. Η πρώτη φάση της υλοποίησης του ESM συμπίπτει με τις υποφόσκουσες πιέσεις που ασκούνται στην Ισπανία, ενώ η Ισπανική κυβέρνηση φαίνεται να αναβάλει τις όποιες αποφάσεις της εν όψει και της Συνόδου Κορυφής. Ο Ούγκο Τσάβες επανεξελέγει για τέταρτη φορά πρόεδρος της Βενεζουέλας με περίπου το 90%. Κατά των ψήφων καταμετρημένο, ο Τσάβες συγκεντρώνει ποσοστό 54,42% έναντι 44,97% του αντιπάλου του Καπρίλες. Το θέμα επιμελήθηκε η Μέρι Τζόρα. Τη νίκη του γιορτάζει ο σοσιαλιστής Ούγκο Τσάβες που επανεξελέγει για τέταρτη φορά πρόεδρος της Βενεζουέλας. Ήταν μια τέλεια μάχη από κάθε άποψη και μια τέλεια νίκη, επεσήμενε μιλώντας τους υποστηριχτές του από το προεδρικό μέγαρο και δεσμεύτηκε ότι κάθε ημέρα θα είναι καλύτερος πρόεδρος από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα υπογράμμισε ότι η χώρα θα συνεχίσει την μετάβασή της προς τον δημοκρατικό σοσιαλισμό του 21ου αιώνα. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Ενρίκε Καπρίλες, παραδέχτηκε την ήττα του και συνεχάρη τον νικητή Ούγκο Τσάβες για την επανεκλογή του. Από την πλευρά του, ο Τσάβες εγκομίασε τη στάση του αντιπάλου του, ο οποίος, όπως είπε, αναγνώρισε την αλήθεια παραδεχόμενος την ήττα του. Σύμφωνα με το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο, οι εκλογές διεξήχθησαν ομαλά, χωρίς επεισόδια. Ο Τσάβες, που είχε δηλώσει πως θέλει να κερδίσει τις εκλογές με ποσοστό 70%, θα ορκιστεί πρόεδρος στις 10 Ιανουαρίου. Ωστόσο, τρεις ηγέτες της αριστεράς στην Λατινική Αμερική, ο πρόεδρος της Αργεντινής, οι πρόεδροι του Ισημερινού και της Βολιβίας, χαιρέτησαν την επανεκλογή του Ούγκο Τσάβες στην Προεδρία της Βενεζουέλας.
η Παλαιστινιακή Οργάνωση Χαμάς και ο Ισλαμικός Τζιχάντ ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση με ρουκέτες κατά του Νοτίου Ισραήλ που πραγματοποιήθηκε μετά την Ισραηλινή Αεροπορική Επιδρομή στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, κατά την οποία τραυματίστηκαν σοβαρά δύο Παλαιστίνοι. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7 το πρωί τοπική ώρα στον κόλπο της Καλιφόρνιας, στο Μεξικό, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο. Στον Βρετανό Τζον Γκέρντον και τον Ιάπωνα Σίνια Γιαμανάκα απονεμήθηκε σήμερα το Νομπέλ Ιατρικής για το 2012 για την έρευνά τους στον τομέα του πυρηνικού από αναπρογραμματισμού, μιας τεχνικής που επιτρέπει τη μετατροπή των ενηλίκων κυττάρων σε βλαστοκύτταρα ικανά να σχηματίζουν κάθε είδους ιστού του ανθρωπίνου σώματος. Ο καιρός. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σημειώνονται στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στις υπόλοιπες περιοχές αναπτύσσονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες, με κατατόπους βροχές σε σποράδες Εύβοια και το βράδυ στην Κρήτη. Βαθμία επικρατούν βόρεια άνεμη στο Αιγαίο και το βράδυ στα βόρεια περιοδικά 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στα βόρεια θα καταγράψει πτώσεις στους 29 βαθμούς στα θερμόμετρα στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Για αύριο Τρίτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, που τοπικά θα είναι αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές. Συνεφιασμένος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένιση, ενώ η θερμοκρασία θα καταγράψει πτωτική πορεία. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Από τον Τάσο Γιαννόπουλο που επιμελήθηκε τον ήχο και την Τάνια Ματουβάλου που ήταν στα μικρόφωνα, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.